Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Έχετε ακούσει ποτέ τους άντρες να λένε «Δεν καταλαβαίνω τις γυναίκες», αλλά και τις γυναίκες να παραπονιούνται ότι οι άντρες δεν μπορούν να τις καταλάβουν? Σύμφωνα με τις επιστήμες της βιολογίας, της ψυχολογίας και της ιατρικής, ενώ και τα δύο φύλλα ανήκουν στο ανθρώπινο είδος, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου εγκεφάλου. Διαφορές που επηρεάζουν τη λειτουργία των αισθήσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών και διαμορφώνουν την ανδρική και τη θηλυκή ενέργεια, ψυχοσύνθεση, τρόπο σκέψης και έκφρασης. Γι' αυτό σε αυτή την εκπομπή θα περιγράψω κάποιες από αυτές τις διαφορές που πιστεύω θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα το σύντροφό σας και να αναπτύξετε ενσυναίσθηση, καθώς και να βελτιώσετε τη μεταξύ σας επικοινωνία. Στο νούμερο 1, από την εποχή των σπηλαίων, ο άντρας κυνηγός είχε αυξημένη σιραγκώδη όραση για να πετύχει το θύραμά του, ενώ η γυναίκα μέσα στη σπηλιά είχε καλή περιφερική όραση, βλέποντας τα πάντα σε κοντινές αποστάσεις, ακόμα και με το πλάι των ματιών της. Γι' αυτό, αν ο άντρας σας είναι μπροστά στο ανοιχτό ψυγείο και δεν βλέπει το βούτυρο, μην τον παρεξηγήσετε, ούτε να τον κοροϊδέψετε. Στο νούμερο 2, διαφορές στην ακοή και την όσφρηση. Η γυναίκα έχει πιο ευαίσθητη ακοή, στον παραμικρό ήχο, αλλά δεν διακρίνει την προέλευση ενός ήχου. Επίσης, η γυναίκα έχει πιο οξία όσφρηση, γιατί το θηλυκό θέλει να ξεχωρίσει μέσω της όσφρησης ποιο αρσενικό θα είναι το κατάλληλο τέρι του για τεκνοποίηση. Στο νούμερο 3, οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ενώ ο άντρας εστιάζεται μόνο σε ένα πράγμα τη φορά. Αν βλέπει τηλεόραση και εσείς πάτε να του μιλήσετε και δεν σας απαντήσει, δεν σημαίνει ότι αδιαφορεί. Απλά δεν σας ακούει, γιατί όλες οι μονάδες προσοχής του είναι στην τηλεόραση. Στο νούμερο 4, ο γυναικείος εγκέφαλος έχει δύο κέντρα λόγου, ενώ ο αντρικός έχει μόνο ένα. Οι γυναίκες πρέπει να ξοδέψουν 25.000 λέξεις μέσα σε μία μέρα, ενώ οι άντρες μόνο 5.000. Φανταστείτε λοιπόν έναν άντρα που γυρίζει το βράδυ από τη δουλειά του, έχει ξοδέψει τις 5.000 λέξεις της μέρας του και η γυναίκα του τον περιμένει να κουβεντιάσουν και να πούν τα νέα της ημέρας. Αρχίζει λοιπόν εκείνη να μιλάει λέγοντας πολλά και διάφορα και εκείνος να απαντάει μονολεκτικά με ένα ναι ή με ένα όχι. Εδώ, κορίτσια, σας προτείνω να μην παρεξηγηθείτε. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεται για σας ή δεν θέλει να κουβεντιάσει μαζί σας. Είναι επειδή έχει τελειώσει με τις λέξεις της μέρας και δεν έχει άλλες. Γνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου εγκεφάλου, μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο ενσυναισθητικοί με το τέρι μας, να αποφύγουμε πολλές παρεξηγήσεις και να έχουμε μια πιο ομαλή επικοινωνία μαζί του. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, σύμβουλος ψυχικής υγείας και στην εκπομπή μου προσφέρω πρακτικές συμβουλές με βάση την επιστήμη και την εμπειρία για να αυξάνετε ψυχική ανθεκτικότητα και να απολαμβάνετε μια όμορφη ζωή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.